Μετά τις πληροφορίες, Γιάννη, που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες μέρες, σήμερα έστειλε ο Παναγιώτης Αρκουμανέας επιστολή παραίτησης από τη θέση του Προέδρου του ΕΟΔΗ προς τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, ο οποίος την αποδέχτηκε και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή του στη μάχη κατά του κορονοϊού. Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook, κάνοντας ένα προσωπικό απολογισμό. Ας μου επιτραπεί, θα ήθελα να δηλώσω πως τίμησα το αξίωμα που μου εμπιστεύτηκε η κυβέρνηση αυτής της χώρας με εντιμότητα, μαχητικό πνεύμα και αυταπάρνηση, χωρίς ουδέποτε να παρεκκλίνω από το ηθικό καθήκον μου και προπαντός δίνοντας απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα στις ανάγκες και στις αγωνίες των συμπολιτών μας. Με αφορμή όμως την παραίτηση του Αρκουμανέα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση απέναντι στον Πρωθυπουργό της χώρας όπως και στην κυβέρνηση. Και σε ανακοίνωσή του ανέφερε: ο κύριος Μητσοτάκης, που ανά δύο μήνες πανηγυρίζει για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας, μέσα σε 1,5 μήνα καρατόμησε όλους όσους τη διαχειρίστηκαν με τα σημερινά καταστροφικά αποτελέσματα. Μετά τους υπουργούς υγείας, τώρα σειρά πήρε και ο επικεφαλής των διπλών βιβλίων καταγραφών και του μπάχαλου του ΕΟΔΗ. Έκανε λόγο λοιπόν, Γιάννη, για πλήρη, μάλιστα, αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας. Ευχαριστούμε, Δαμαντία.